Μπροστά στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι το θέμα της ομιλίας που θα ακούσουμε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, κύριο Νικόλαο. Η ομιλία έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, πολύ σας ευχαριστώ για την χαρά που μου δίνετε αυτής της επικοινωνίας. Πιστεύω ότι κάθε ευκαιρία πνευματική που μας δίνεται έτσι να μοιραζόμαστε μέσα σε μια ατμόσφαιρα κοινωνίας τον πόθο και την αλήθεια του Θεού, αυτό δεν θα πρέπει να το χάνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόσκλησή σας είναι μια πρόσκληση, σεβασμιότατε, που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να αισθανθώ το τι είναι η Εκκλησία. Ένας μόνος του, αν είναι καλός, είναι τραγικός. Ένας κακός μέσα σε μια κοινωνία διψούντων των θεών ανθρώπων είναι σε σωστό δρόμο. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ κυρίως μαζί σας αυτή τη δίψα που κι εγώ όπως όλοι μας έχουμε για την αλήθεια σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Δεν θέλω να σας πληροφορήσω περί του προσώπου μου, νομίζω θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά θα ήθελα όλοι μαζί να βγάλουμε μέσα από αυτή τη σύναξη αυτή την πληροφορία του προσώπου του Θεού όπως μας την προσφέρει η Εκκλησία μέσα από το κεντρικό αυτό κανάλι της προσφοράς της που ονομάζεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είπα λοιπόν να έρθω και να αφήσω την καρδιά μου και τη σκέψη μου να ανοιχθεί μπροστά σε αυτό το μυστήριο που υπάρχει μπροστά μας. Αυτό που ονομάζεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αυτό που υπόσχεται τόσα πολλά σε όλους μας. Αυτό που μας κάνει όλους να κάνουμε όνειρα, να επενδύουμε σε αυτό, να βγάζουμε τις καλύτερες πτυχές των πόθων μας και της καρδιάς μας και να έχουμε αυτή τη δίψα κάτι να μας πει αυτή τη χρονιά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γι' αυτό και η σκέψη μου είναι να σας περιγράψω όπως μπορώ το πώς η Εκκλησία μας μέσα από την πληθώρα των λατρευτικών ευκαιριών αυτής της περίοδου σταδιακά μας προετοιμάζει όλους για να μας εισαγάγει στο μυστήριο και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στη συνέχεια να μας ανεβάσει στην κορυφή της Μεγάλης Εβδομάδος και εκεί να μπορέσουμε να προσκυνήσουμε στο τέλος της όλη αναστάντα τον Κύριο. Γι' αυτό και η απόψινή έτσι ομιλία που θα κάνω στην αγάπη σας σαν σκοπό έχει να περιτρέξει τις λεπτομέρειες των λατρευτικών ευκαιριών μέσα από κάθε μία, να βγάλει έναν θησαυρό και να μπορέσει να τον δώσει στην ψυχή μας σαν σπόρο να βλαστήσει και να ανθίσει. Στο τέλος δηλαδή αυτής της περίοδου των αρκετών εβδομάδων που βρίσκονται μπροστά μας να βρεθούμε με γεμάτα τα χέρια και τη συγκομιδή των καρπών πλούσια πνευματικά ο καθένας μας. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει 7 εβδομάδες. Αρχίζει μεθαύριο. Αλλά αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας περίοδου που ονομάζεται Τριώδιο. Υπάρχουν 3 εβδομάδες προκαταρκτικές. Είναι ο προθάλαμος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακολουθεί η εβδομάδα αυτή που τώρα διανύουμε και η Κυριακή της Τυρινής που θα λέγαμε ότι είναι η πύλη της Τεσσαρακοστής. Έπονται οι εβδομάδες αυτές που αποτελούν την κύρια πορεία της και καταλήγουμε μετά με όλη τη δύναμη της ψυχής μας στη Μεγάλη Εβδομάδα, με όλη την προσδοκία την εσωτερική, φουντωμένη αν μπορώ να πω, στο εσωτερικό της ψυχής μας για να ζήσουμε, να μετάσχουμε στην ευλογία της Αναστάσεως. Συνήθως
Πιστεύουμε ότι η περίοδος αυτή είναι περίοδος νηστείας, δηλαδή περίοδος στερήσεως. Ας μου επιτραπεί να πω όμως ότι όπως θα δείτε στη συνέχεια είναι περίοδος κατάλυσης. Περίοδος στην οποία καταλύουμε τα πάντα πνευματικά. Οι καρδιές μας γεμίζουν τόσο που μπορούν τα σώματά μας πολύ λίγο να τρέφονται για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλες τις ουσίες τις πνευματικές που η περίοδος αυτή μας δίνει. Στα προπήλαια λοιπόν των πρώτων τριών εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην αρχή του Τριωδίου, αυτό που μας δίνει η Εκκλησία είναι ένα σχατολογικό μήνυμα. Μας θυμίζει κάποια τέλη. Για να τα δούμε λίγο αυτά τα πράγματα. Την πρώτη εβδομάδα, αμέσως μετά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, για όσους από εσάς έχουν την δυνατότητα ή είχαν κάποτε τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα μοναστήρι, θα ξέρετε ότι υπάρχει μια σειρά ευαγγελικών αναγνωσμάτων που όλα μιλούν για τη συντέλεια του κόσμου. Ότι θα έρθει το τέλος αυτού του κόσμου. Η ιστορία και η πορεία της κάποτε θα οδηγηθούν σε ένα τέρμα. Αυτή είναι η συντέλεια του κόσμου. Διαβάζαμε λοιπόν όλη την εβδομάδα ευαγγελικά αναγνώσματα από τα διάφορα Ευαγγέλια που περιγράφουν το πώς θα τελειώσει η ιστορία και ο κόσμος. Όλο αυτό νομίζω έχει έναν βασικό λόγο που υπάρχει για να μας δώσει η Εκκλησία να καταλάβουμε πως ο χρόνος, η εφημερότητα, η κοσμικότητα, τα εξωτερικά στοιχεία, τα υλικά στοιχεία που συναπαρτίζουν την ζωή μας, αυτά όλα θα τελειώσουν. Και έτσι να χτυπήσουμε ένα φρόνημα ματαιοδοξίας, καινοδοξίας, φιλοειλισμού, φιλοζωίας, απάτης από το ψέμα αυτής της ζωής, από την αρχή ακριβώς αυτής της περίοδου. Αλλά δεν μας θυμίζει μόνο η Εκκλησία μας το τέλος του κόσμου και της ιστορίας. Έρχεται μετά από λίγο, όπως προχθές είχαμε το Ψυχοσάββατο, να μας θυμίσει ότι θα υπάρξει ένα βιολογικό τέλος, ένα τέλος στην πορεία μας αυτή τη ζωή για τον κάθε ένα από μας. Ήταν την ημέρα του Ψυχοσαββάτου. Το Ψυχοσάββατο πηγαίνουμε στην Εκκλησία με τα κόλυβα και θυμούμεθα τα τέλη προσφυλών ανθρώπων, ανθρώπων με τους οποίους μοιραστήκαμε τη ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. Τους νιώσαμε, τους μυρίσαμε, τους ακουμπήσαμε, τους οσφρανθήκαμε. Είναι ίσως οι άντρες μας ή οι γυναίκες μας, οι γονείς μας, κάποιες φορές τα παιδιά μας. Αλλά δεν πάμε μόνον για να θυμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Πηγαίνουμε στην Εκκλησία το Ψυχοσάββατο για να θυμηθεί ο καθένας μας και τα δικά του τέλη. Πρόπερση, στην Εκκλησία στην οποία και εμείς διακονούμε, ήρθε το πρωί γύρω στις 7 μια γριούλα για να φέρει τα κόλυβά της μαζί με τον άντρα της. Ήρθανε λοιπόν και κάπως επειδή είχαν ένα ασταθές βάδισμα, κάνανε και μια σχετική φασαρία και αναπέθεσαν τα κόλυβα μπροστά στις εικόνες του τέμπλου, όπου συνήθως ο κόσμος τα αναποθέτει στα σκαλιά. Σε λίγο απεχώρησε, έγινε μια φασαρία και μετά ειδοποίησαν τον ασθενοφόρο γιατί έπεσε η γυναίκα. Και η γυναίκα αυτή εκείνη τη μέρα έτσι όρισε ο Θεός να έχει το τέλος της. Πέθανε. Μας φέρανε λοιπόν το χαρτάκι και με τα κόλυβα που η ίδια έφτιαξε για άλλους κάναμε εμείς το δικό της το τρισάγιο. Κάποτε, αγαπητοί μου, θα έρθει και η ώρα για όλους μας, αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία μας, που θα κάνουν κόλυβα και για μας. Και η δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή θα έχει ένα τέλος. Κανένας μας δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, ενώ όλοι το αναγνωρίζουμε πως θα συμβεί ως το πιο βέβαιο γεγονός της ζωής μας. Δεν θα υπάρξει μόνο λοιπόν τέλος στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά θα υπάρξει ένα τέλος στην επίγεια πορεία για τον κάθε ένα από μας. Αυτό μας το λέει την ημέρα του Ψυχοσαββάτου και μας το λέει η Εκκλησία λίγο για να καλλιεργήσει και να αφυπνίσει μέσα μας αυτή την δυνατότητα για μια αιώνια προοπτική που ο κάθε ένας μας καλείται να αναπτύξει μέσα του σε μια ζωοποιό πραγματικά πνευματική δύναμη. Την επόμενη μέρα, την περασμένη δηλαδή Κυριακή, Κυριακή των Απόκρεων, μας λέει όχι απλώς ότι θα πεθάνουμε και θα τελειώσουμε, αλλά ότι ταυτόχρονα θα περάσουμε από την κρίση του Θεού. Κάτι που προσπαθεί να αφυπνίσει μέσα μας τον φόβο του Θεού και το πνευματικό φιλότιμο,
ότι θα τελειώσουμε μεν, αλλά ταυτόχρονα δεν θα τελειώσουμε. Θα συνεχίσει η πορεία μας. Θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού και τότε θα βρεθούμε μπροστά σε μια δυνατότητα να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία Του ή σε ένα ενδεχόμενο να περάσουμε στην κατάσταση της πλήρους απομάκρυσης από την αγάπη Του. Με αυτούς τους τρόπους εργάζεται σιγά σιγά στον κάθε ένα μας η Εκκλησία αυτό το στοιχείο της πνευματικής αφύπνισης. Και γι' αυτό μας καλεί και σε κάτι άλλο. Θα υπάρξει η συντέλεια του κόσμου, θα υπάρξει το τέρμα στη δική μας τη ζωή. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να περάσουμε έτσι νικηφόρα και δοξολογικά μέσα στο βασίλειο της αγάπης του Θεού, ο κάθε ένας μας καλείται να θέσει ένα τέρμα στη δική του αμαρτωλή ζωή. Και αυτό μας το υπενθύμισε η Εκκλησία με τη θαυμάσια παραβολή του Ασώτου πάλι στην προκαταρκτική αυτή περίοδο, στον προθάλαμο όπως ονομάσαμε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Παρουσιάζει μια θαυμάσια περικοπή όπου ένας νέος άνθρωπος γεμάτος επαναστατικότητα αρνείται τον πατέρα του, αρνείται την ευλογία του Θεού, ζει στην αμαρτία, γεύεται όμως τους καρπούς της και φτάνει στην κατάσταση αυτή, την ευλογημένη κατάσταση που αποφασίζει να θέσει ένα τέρμα σε αυτή τη ζωή και να επιστρέψει στην αγκαλιά του πατέρα του, να ζήσει ξανά στο σπίτι του. Η Εκκλησία λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο μας λέει στον κάθε ένα μας ότι καλούμαστε ό,τι στραβό έχει η ζωή μας, όποια προδοσία για το Θεό υπηρετεί, να τις θέσουμε ένα τέρμα, να βάλουμε ένα τέρμα στην αμαρτωλή ζωή μας που όλοι την έχουμε, ένα τέρμα στις κακές συνήθειές μας, ένα τέρμα σε ό,τι μας φθείρει, μας γκρεμίζει το Θεό μέσα μας, τον κάνει απίθανο, ξένο, απίθανο εννοώ μη πιθανό, ξένο, απόμακρο, απόντα από τη δική μας τη ζωή. Και φτάνουμε τελικώς στην εβδομάδα της Τυρινής και γίνεται ένα ανάποδο πράγμα. Ενώ μας θυμίζει την εβδομάδα, την Κυριακή της, τον Απόκρεο, ενώ μας θυμίζει η Εκκλησία το τέλος του κόσμου, την Κυριακή της Τυροφάγου μας παρουσιάζει την αρχή της ιστορίας, τη δημιουργία του κόσμου και την πτώση των πρωτοπλάστων. Λέει το Συναξάρι ότι την ημέρα αυτή της από του παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ μνίαν ποιούμεθα, ότι την ημέρα αυτή φέρνουμε στη μνήμη μας την εκκλησιαστική ως εκκλησία, ως λαός του Θεού, την εξορία του πρωτοπλάστου Αδάμ από τον παράδεισο. Γιατί μας το λέει αυτό η Εκκλησία? Έτσι για να μας λυπήσει? Μήπως για να μας απογοητεύσει? Ασφαλώς όχι. Το λέει αυτό η Εκκλησία για να μας πει ότι η Βασιλεία του Θεού και ο Παράδεισος είναι μια οικία κατάσταση. Δεν είναι μια ξένη, δεν είναι μια πορεία στο πουθενά, στο άγνωστο, αλλά είναι στην ουσία μια επιστροφή σε κάτι που είναι δικό μας, που το είχαμε και το χάσαμε. Είναι μια επιστροφή σε μια κατάσταση που, για την οποία φτιαχθήκαμε εμείς, σε μια κατάσταση για την οποία φτιάχτηκε όλος αυτός ο κόσμος. Αυτή η αίσθηση της οικειότητος του καλού είναι που μας βάζει η Εκκλησία σαν την βενζίνη, θα λέγαμε, σε αυτή την πορεία μας προς τα έσχατά μας, προς το σκοπό και τον προορισμό μας. Έτσι κάπως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα θα μπορούσα να περιγράψω στην αγάπη σας το πώς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το ξεκίνημα της ευλογημένης αυτής περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είπα όμως ότι εκτός από τα προπήλαια και από τους προθαλάμους υπάρχει η πύλη της. Και η πύλη είναι αυτή η εβδομάδα που τώρα διανύουμε. Η πύλη είναι αυτή η Κυριακή η οποία βρίσκεται μπροστά μας. Σε αυτή την πύλη τρία άλλα βασικά στοιχεία μας δίνει η Εκκλησία μας. Θα σας κουράσω ίσως γιατί θα πω πολλά, αλλά ο σκοπός δεν είναι να τα θυμηθούμε. Ο σκοπός είναι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα ο κάθε ένας μας να επιτρέψει τον Θεό να του πληροφορήσει το τι ο ίδιος πρέπει να κάνει και πώς ο ίδιος και με ποιο φρόνημα να προσανατολιστεί. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις που κυκλοφορούν πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Εγώ θα διαλέξω 2-3 από τις ακολουθίες, στις οποίες βέβαια δεν είμαστε και τόσο πολύ εκτεθειμένοι όλοι μας, διότι εργαζόμαστε και έχουμε άλλες ασχολίες. Η μία ανέφερε ο Σεβασμιότατος ότι το απόγευμα της άλλης
Κυριακής, της προσεχούς Κυριακής, θα γίνει ο εσπερινός της συγχωρήσεως. Μαζεύονται οι χριστιανοί στις εκκλησίες και πηγαίνουμε ακριβώς λίγο πριν ξεκινήσει η περίοδος αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πριν μπούμε στο στάδιο των αρετών και συγχωρούμεθα όλοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνουμε όλοι στον χώρο μας. Ο κάθε ένας στον χώρο της ψυχής του βάζει και τους άλλους. Διευρύνει και μεταμορφώνει αυτή την ψυχή. Κάνει χώρο για τους πάντας και τα πάντα. Βάζει μέσα του αυτούς οι οποίοι τον ελείπησαν. Αυτούς που είναι διαφορετικοί. Αυτούς που έχουν κακές συνήθειες. Αυτούς που τον αδίκησαν. Αυτούς που με τον τρόπο τους, το πείσμα τους, τον κακό χαρακτήρα τους έχουν δημιουργήσει τραύματα στην ψυχή και την ζωή του. Έχει για αυτούς χώρο. Έχει χώρο για όλους. Έτσι ώστε συγχωρημένοι, συμφιλιωμένοι, συναδελφωμένοι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Αυτός ο χώρος δεν είναι ο χώρος της ψυχής μας. Είναι ο χώρος του Θεού. Μέσα στον οποίο βάζουμε και εμείς τον δικό μας εαυτόν. Τον εσπερινό λοιπόν της συγχωρήσεως προσπαθούμε να βρούμε τον χώρο του Θεού. Να αναπτύξουμε τη λογική τη δική του. Αυτόν τον χώρο, αυτή τη λογική που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, να μας μεταφέρει όχι σε διεκδικήσεις, όχι σε παράπονα, όχι σε πικρίες, αλλά σε υπερβάσεις του εγωισμού μας, στην αγάπη της ταπεινώσεως, στη λαχτάρα να είμαστε εμείς αν είναι δυνατόν οι αδικημένοι, στην επιθυμία αν θέλετε αυτού του προσωπικού θανάτου του εγωισμού μας. Αυτό λοιπόν που στην αρχή κάνουμε είναι να βγούμε από το δικό μας χώρο, το χώρο του εγωισμού μας, και να δημιουργήσουμε ένα νέο χώρο, το χώρο της αγάπης του Θεού, μέσα στον οποίο θα χωρούν οι πάντες, οι αδελφοί μας. Υπάρχει μια άλλη λέξη, η λέξη καιρός. Άμα ανοίξετε το τριώδιο σήμερα, στον εσπερινό που διαβάστηκε στους ναούς, ή αύριο το πρωί στον όρθρο που θα διαβαστεί και θα ψαλεί στους ναούς, θα δείτε πόσες φορές αυτή η λέξη «καιρός» εμφανίζεται. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος», «Ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», «Πεπλήρωτε ο καιρός μου», «Ο καιρός», λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «και η βασιλεία μου ίγκυκεν», ότι έχει φτάσει ο καιρός. Ποιος είναι αυτός ο καιρός? Ποιος είναι ο καιρός για τον οποίο μιλούν τα τροπάρια σήμερα? Ποιος είναι ο καιρός για τον οποίο μιλούν τα τροπάρια ευκαιριακώς στις μεγάλες εορτές? Είναι κάτι άλλο από τον χρόνο. Είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο πνευματικό. Εγώ θα έκανα τρεις διαιρέσεις αυτού του καιρού, αυτού του μεταμορφωμένου χρόνου. Η πρώτη υποδιαίρεση είναι ο καιρός της Θείας Οικονομίας. Ότι έρχεται η ώρα του Θεού στην ψυχή του καθενός μας, ότι έρχεται η ώρα του Θεού για τη Θεία Οικονομία στην ιστορία μέσα. Ότε καιρός της επιγής παρουσίας σου, λέει στο δοξαστικό των Χριστουγέννων, όταν ήρθε ο καιρός που εσύ Κύριε κατεβαίνεις ως Θεός τον κόσμο, μεταμορφώνεις τον χρόνο, το πώς περνάμε κάθε μέρα, το τι προγράμματα κάνουμε, το ότι γυράσκουμε, και έρχεσαι εσύ Θεέ μου για να κάνεις την παρέμβασή σου μέσα στην ιστορία. Υπάρχει ο εσχατολογικός καιρός. Αυτός φαίνεται στην Αποκάλυψη. Ότι τα τέλη, η δευτέρα παρουσία, λέει ο καιρός εγγύσεστη προς το τέλος της Αποκαλύψεως. Η ώρα δηλαδή που θα έρθει ο Κύριος και τελικώς θα τελειώσει η εκκρεμότητα της ιστορίας. Αυτός ο λεκές της πτώσεως θα περάσει, θα αναμορφωθούν τα πάντα και θα κυριαρχήσει η παρουσία του Θεού στον κόσμο ολόκληρο. Αυτός ο καιρός θα έρθει. Ο καιρός όμως για τον οποίο μιλάνε οι μέρες αυτές είναι ένας άλλος καιρός. Είναι ο καιρός των δικών μας αποφάσεων. Είναι ο καιρός της δικής μας προσωπικής συμμετοχής. Είναι ο καιρός του Θεού στην δική μας την ζωή. Όχι στην ιστορία, όχι στη ζωή αυτού του κόσμου, αλλά στη δική μας την προσωπική ζωή. Για να μπορέσει ο πόθος μας ή η διδασκαλία να μεταμορφωθούν όλα σε μια προσωπική, δυνατή, εσωτερική εμπειρία. Τέτοια που θα μπορούμε να πούμε ότι μέσα μας υπάρχει ο Θεός. Λένε λοιπόν τα τροπάρια ότι εφέστηκεν ο καιρός, ότι έχει έρθει
αυτός ο καιρός, ο καιρός της νηστείας, ο καιρός της μετανοίας, ο καιρός των αγώνων. Είναι δηλαδή η ευκαιρία ότι η νηστεία που υπάρχει μπροστά μας δεν είναι μια δοκιμασία, δεν είναι μια ταλαιπωρία, αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε μοναδική ευκαιρία για τον κάθε ένα από μας. Και ένα τρίτο στοιχείο, ότι αλλάζει ο χώρος, συγχωρούμεθα όλοι και έρχεται ο Θεός στον χώρο της ψυχής μας, αλλάζει ο χρόνος, γίνεται ο χρόνος του Θεού, ο χρόνος που ο Κυρίος παρεμβαίνει μέσα στη δική μας την ζωή και την ψυχή, και υπάρχει και άλλη μια μεταμόρφωση, η μεταμόρφωση της λογικής και του φρονήματός μας. Λένε πάλι τα τροπάρια, σήμερα έλεγε ένα τροπάριο, ότι ανέτειλε το έαρ της νηστείας και το άνθος της μετανοίας. Ότι ανέτειλε η άνοιξη της νηστείας και το λουλούδι της μετανοίας. Ότι με φεδρότητα, με χαρά, με ικανοποίηση, με ενθουσιασμό, με ελπίδα, με πόθο εσωτερικό, μέσα σε μια κατάσταση εσωτερικής πανηγύρεως, να ξεκινήσουμε τον αγώνα της νηστείας. Όχι με το πρόσωπο κρεμασμένο κάτω, όχι με τις ελπίδες πεσμένες, όχι κουρασμένοι, ανόρεκτοι, μίζεροι, αλλά να ξεκινήσουμε την νηστεία μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς, αγαλιάσεως, ενθουσιασμού, πνευματικών στόχων, ωρέξεως πνευματικής. Έτσι ξεκινούμε. Αυτά όλα είναι τα ξεκινήματα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αυτής της πορείας προς την Ανάσταση, αυτής της ευκαιρίας που μας δίνει η Εκκλησία να μεταμορφωθεί η ζωή μας, να ξυπνήσει λίγο η ψυχή μας, να γευθεί κάτι από την αλήθεια και την παρουσία του Θεού άμεσα, προσωπικά, βιωματικά, αληθινά. Και αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα η πορεία πλέον, το ταξίδι. Βγαίνουμε από την Αίγυπτο, αν μπορούμε να πούμε, κατά το πρότυπο της Παλαιάς Διαθήκης. Βγαίνουμε από την Αίγυπτο της τεμπελιάς μας, ίσως της αδιαφορίας μας, ίσως των πτώσεων, ίσως των κακών συνηθιών μας, πάντως της σκλαβιάς μας. Βγαίνουμε από τη σκλαβιά αυτήν και ξεκινούμε μέσα στην έρημο της νηστείας, την ευλογημένη έρημο της νηστείας, την πορεία μας προς την γη της επαγγελίας που ρέει το μέλι και το γάλα, κατά την αναφορά του Μωυσέως στα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης. Ας πάρουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο της Παλαιάς Διαθήκης και ας προσπαθήσουμε να το δούμε σιγά σιγά σε αναλογία με τη δική μας πορεία κατά την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Υπάρχει, περιλαμβάνεται και περιγράφεται όλη αυτή η ιστορία της εξόδου από την Αίγυπτο και της πορείας προς την γη των πνευματικών επαγγελιών προς την Ιερουσαλήμ στα βιβλία από την Έξοδο μέχρι και του Ιησού του Ναβί. Εμφανίζεται ο εβραϊκός λαός, ο κατά την Παλαιά Διαθήκη περιούσιος λαός και αγαπημένος λαός του Θεού, αυτός τον οποίο είχε εναποθέσει τη διδασκαλία του και τη μέσα από τα σπλάχνα του οποίου θα ερχόταν ο Μεσσίας. Αυτός εμφανίζεται να ζει το δράμα της δουλείας μέσα στην Αίγυπτο και σιγά σιγά δεν αντέχουν την δουλεία της Αιγύπτου. Οι Εβραίοι θέλουν να σπάσουν τα δεσμά τους και ξεκινούν αυτή την πορεία μέσα από την έρημο για να φτάσουν στην άγνωστη αλλά γεμάτη επαγγελίες γη την οποία τους υποσχέθηκε ο Θεός. Και ξεκινούν. Έτσι και εμείς ξεκινούμε από την Αίγυπτο της δουλείας και της σκλαβιάς για την οποία, στην οποία προηγουμένως αναφέρθηκα. Ας δούμε λίγο τι στοιχεία είχε αυτή η πορεία του Ισραηλιτικού λαού και τι αναλογία θα μπορούσε να δημιουργηθεί και στην δική μας πορεία μέσα στην έρημο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το πρώτο στοιχείο που θα μπορούσαμε να δούμε είναι ότι ο λαός αυτός, ύστερα από 5 γενεές σκλαβιάς, αποφασίζει το ξεκίνημά του όλος μαζί. Υπάρχει μια αναλογία στον αριθμό 40. 40 χρόνια κράτησε εκείνη η πορεία, 40 μέρες θα κρατήσει η δική μας πορεία. Αλλά δεν έχει σημασία η διαφορά των ημερών από το χρόνο, τη στιγμή που, όπως μιλήσαμε προηγουμένως, αυτό που έχει σημασία είναι ο καιρός του Θεού στη δική μας τη ζωή. Ξεκινούν λοιπόν
Όλοι αυτοί, το πρώτο στοιχείο, ως λαός, ως έθνος, όχι ο κάθε ένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί. Και εμείς καλούμαστε να ξεκινήσουμε αυτή την πορεία ως Εκκλησία. Δεν θέλουμε να σωθούμε μόνοι μας. Θέλουμε και όλοι και μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Να ζήσουμε μαζί την πορεία αυτήν, μέσα στη δική της αγκαλιά. Όλοι μαζί να προχωρήσουμε όσο και αν κρατήσει, όποιες δυσκολίες και αν έχει. Και να μοιραστούμε και τις αγωνίες και τις δυσκολίες και τις ευλογίες του Θεού. Ό,τι ευλογία δίνει στον ένα, αυτή η ευλογία είναι και στον άλλον. Όλοι μαζί λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είμαστε ένας λαός, ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Είμαστε ένα σώμα, μια ενότητα που προχωρούμε στην έρημο και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και στην έρημο αυτής της ζωής. Είμαστε ένας λαός που χωράει στην αγκαλιά του Θεού. Μια αγκαλιά που ίδια χωράει ακόμη και αυτούς τους ανθρώπους που δεν τον κατανοούν, που δεν νομίζουν ότι ο Θεός ίσως υπάρχει και τον αμφισβητούν. Το βλέπουμε αυτό τόσο συχνά. Άνθρωποι που φαίνονται αδιάφοροι, ξένοι προς την πίστη, άγνωστοι προς τις συνήθειες της ζωής που η Εκκλησία προτείνει. Αυτοί οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες φάσεις να πιάνονται από τα δίχτυα του Θεού, ο οποίος ξέρει να περιμένει τον κάθε ένα σε κάποιες ευλογημένες γωνιές και άκρα, παράμερα μέρη αυτής της ζωής. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όλοι μαζί εμείς ξεκινούμε με έναν πόθο κοινής σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία και έτσι αρχίζουμε το ταξίδι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ένα δεύτερο στοιχείο που είχε η πορεία είναι ότι είχε κάποιον ηγέτη, τον Μωυσή. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν ο οδηγός, θα ήταν ο πατέρας, θα ήταν αυτός ο οποίος θα είχε την ευθύνη της πορείας, θα ήταν αυτός ο οποίος θα άκουγε τα παράπονα, θα ήταν αυτός ο οποίος θα έπρεπε να φροντίσει για τα διέξοδα, θα ήταν αυτός ο οποίος θα έπρεπε να στηρίξει τον κάθε ένα, που θα ήταν κουρασμένος να δείξει τον δρόμο. Αλλά αυτός είχε ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό που είχε είναι ότι όταν ο Θεός του ζήτησε να αναλάβει την ηγεσία του εβραϊκού λαού, του δικού του λαού, αυτός ο ίδιος ήταν υπερβολικά διστακτικός. Άρχισε να επικαλείται ένα σωρό μειονεκτήματα που είχε, να ισχυρίζεται ότι είναι ισχνόφωνος, ούτε ο λόγος του τον βοηθεί, ότι δεν είναι πρόθυμος προς αυτή την ανάληψη της ευθύνης. Και όμως ήταν έτοιμος να κάνει την μεγάλη υπακοή στο θέλημα και στην κλίση του Θεού. Το δεύτερο στοιχείο που είχε είναι ότι ζήτησε να γνωρίζει το όνομα του Θεού. Ήθελε να ξέρει ποιο είναι το όνομα του Θεού και του απήντησε ο Θεός. Του έκανε αυτό το χατήρι, αν μπορώ να πω, και του είπε ότι το όνομά μου είναι ον. Είναι αυτός ο οποίος, είμαι αυτός ο οποίος υπάρχει. Είμαι η πηγή της ύπαρξης, τίποτε άλλο. Δεν του έδωσε περισσότερες εξηγήσεις. Δεν προσπάθησε να τον πείσει, να του δώσει να το καταλάβει. Και αρκέστηκε ο Μωυσής αυτό. Του ζητάει και ένα δεύτερο στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να του δώσει την δυνατότητα να μπορεί να ενεργεί σημεία για αυτόν τον λαό, ώστε ο λόγος του να μπορεί να πιάνει, να μπορεί ο λαός και να πιστεύει. Όχι μόνο να του λέει ποιο είναι το όνομα του Θεού, αλλά μπορεί να μπορεί και να πείσει κατά κάποιο τρόπο και να δείξει τον Θεό σε αυτόν τον λαό. Και ένα τέταρτο στοιχείο, η δυνατότητα την οποία είχε ο Μωυσής να συνομιλεί με τον Θεό. Η δυνατότητα να μπορεί να του μεταφέρει τα αιτήματα του λαού και να μπορεί να ζητεί, να προσεύχεται προς τον Θεό. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα μεγάλο στοιχείο που θα μπορούσε τον κάθε ένα μας να τον βοηθήσει στην πορεία του μέσα σε αυτήν την έρημο και της Τεσσαρακοστής και της ζωής. Είναι η ανάγκη να βρει έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο δοσμένο στο Θεό. Έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα. Έναν άνθρωπο που δεν είναι εύκολος να αρπάζει σαν δικαιώματα τις ευλογίες του Θεού, αλλά ταπεινά να αρνείται τα αξιώματα και τα πνευματικά και όμως να επιλέγεται από το Θεό, έστω και αν είναι ισχνόφωνος, έστω και αν δεν έχει προσόντα, μπορεί να μην είναι μορφωμένος, μπορεί να μην έχει χάρισμα λόγου, μπορεί να μην έχει εξωτερικά χαρακτηριστικά τέτοια που προσελκύουν, αλλά να είναι ένας πραγματικά άνθρωπος του Θεού, όπως ήταν ο Μωυσής. Για έναν τέτοιο πνευματικό ψάχνουμε όλοι μας. Για έναν άνθρωπο που να μπορέσει να μας δείξει μέσα στο σκοτάδι μας
τον δρόμο μας, να μπορέσει να μας στηρίξει μέσα στη δυσκολία μας, να μπορέσει να σβήσει την αμφιβολία μας, να μπορέσει να μεσητεύσει στη σχέση μας προς το Θεό και αυτό το παράπονο το ανθρώπινο της μιζέριας μας να το μεταμορφώσει σε προσευχή. Θέλουμε έναν πνευματικό, έναν άνθρωπο που να ξέρει το όνομα του Θεού, που να μπορεί να συνομιλεί με το Θεό, που να μπορεί να κάνει ένα σημείο στη ζωή για να μας δείχνει το Θεό, να μας μιλάει για το Θεό, να μιλάει με το Θεό, να μπορεί να δείχνει το Θεό. Τέτοια είναι η ιεροσύνη. Έτσι την πιστεύει, έτσι την ζει η Εκκλησία μας. Αυτό προσδοκά να προσφέρει στον κάθε πιστό από εσάς για να μπορέσει να πορευθεί μέσα στην έρημό του, μέσα στην έρημο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έναν άνθρωπο όμως που δεν θα είναι μόνον διδάσκαλος, δεν θα είναι μόνον οδηγός, δεν θα είναι ίσως και μόνον πατέρας. Κυρίως θα είναι άνθρωπος προσευχής, μιας προσευχής που εισακούγεται, μιας προσευχής που καρποφορεί, μιας προσευχής η οποία μπορεί να δείχνει τα αποτελέσματά της στη δική μας τη ζωή. Ίσως η εποχή μας είναι δύσκολη στο να παράγει τέτοιους ανθρώπους. Είναι δύσκολη στο να μας προμηθεύει με τέτοιου είδους πνευματικές παρηγοριές. Αλλά η χάρη του Θεού δεν εξέλιπε από την Εκκλησία και ίσως με κάποια ταπείνωση ενώπιον του Θεού και με μια πνευματική επιμέλεια θα άξιζε τον κόπο ο κάθε ένας μας να έχει μια φροντίδα τέτοιες μέρες πηγαίνοντας σε κάποιον πνευματικό, κάποιου με τέτοια στοιχεία να δώσει την δική του προσευχή, να την κάνει ο ίδιος δική του προσευχή ο πνευματικός, να την εντάξει μέσα στην προσευχή της Εκκλησίας και να την προσφέρει στο θρόνο της, του Θεού, ώστε η ευλογία η δική του, του Θεού, να είναι ευλογία και στον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά να είναι και ευλογία προς όλη την Εκκλησία. Ξεκίνησαν λοιπόν ως λαός από την Αίγυπτο, με ηγέτη τον Μωυσή, τρίτο στοιχείο, αλλά χάνανε διαρκώς τον δρόμο τους. Είχανε συνέχεια εμπόδια. Αν δείτε στους χάρτες, η απόσταση από την Αίγυπτο στα Ιεροσόλυμα είναι μια μικρή απόσταση. Όσο και να περπατήσει κανείς, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ότι χρειάζονται 40 χρόνια. Και όμως χάνανε τον δρόμο τους. Είχαν προβλήματα. Φτάσανε να έρθουν κόντρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Και έπρεπε να την περάσουν. Έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να την διασχίσουν. Και εμείς πρέπει να διασχίσουμε μια Ερυθρά Θάλασσα. Και πρέπει με τη συμμαχία του δικού μας Μωυσέως, του Πνευματικού, να χτυπήσει το δικό του το ραβδί και να σπάσουν τα νερά, να σχιστεί η θάλασσα στα δύο για να μπορέσουμε να περάσουμε. Φτάνουμε σε αδιέξοδα. Ξεκινούμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με ψηλούς στόχους, με μεγάλες αποφάσεις καμιά φορά, αν και αμφιβάλλω και γι' αυτό. Πάντως γίνεται όμως. Μας ανάβουν κάποιοι εσωτερικά τους πόθους μας, μας δείχνουν τους στόχους μας και αυτό ανάβει όλο και περισσότερο την εσωτερική επιθυμία μας. Αλλά αρχίζουν οι αμφιβολίες, οι δυσκολίες, τα προβλήματα, τα πράγματα μας φαίνονται, μας παρουσιάζονται τελικώς πολύ δυσκολότερα από ό,τι τα φανταζόμασταν. Αποφασίζουμε να κάνουμε μια ωραία νηστεία, αλλά να που έρχονται κάποιες γιορτές, να που εμφανίζονται μερικές υποχρεώσεις. Αρχίζουμε να συμβιβαζόμαστε, εσωτερικά να υποχωρούμε, λίγο να δυσκολευόμαστε να τηρήσουμε τις αρχικές μας προς τον εαυτό και το Θεό υποσχέσεις μας. Εκεί τι χρειάζεται? Χρειάζεται το ραβδί του Μωυσέως. Χρειάζεται να πάμε στον πνευματικό μας και να ζητήσουμε την ενεργοποίηση της προσευχής του. Την ενεργοποίηση και αξιοποίηση της ιεροσύνης του. Να μπει στην ερυθρά θάλασσα των αδιεξόδων της δικής μας ζωής και να χτυπήσει τις αμφιβολίες μας. Να διχάσει τα νερά των δυσκολιών και των λογισμών μας. Να δείξει το δρόμο μας. Και καθώς θα επιστρέψουν μετά, να απολαύσουμε το σημείο και εμείς της θεϊκής παρουσίας. Όλα αυτά δεν είναι όμορφες αναλογίες. Είναι αλήθειες με τις οποίες 2000 χρόνια ζει η Εκκλησία μας και σήμερα καλείται να ζει η Εκκλησία μας. Αλήθειες που καλείται και ο καθένας μας να τις μεταμορφώσει σε προσωπική του εμπειρία. Περνάμε την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όπως λέει στο βιβλίο της Εξόδου, τελικά ο ηγέτης αυτού του λαού δεν ήταν ο Μωυσής. Ο αληθινός ηγέτης ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος και έβρισκε πάντοτε τρόπους να παρεμβαίνει στη ζωή τους και τους έδινε διάφορες παρηγοριές,
παρά τις δυσκολίες τους, παρά την γκρίνια τους, παρά τις αμφιβολίες τους. Μέσα στο σκοτάδι τους εμφανιζόταν ως στήλη πυρός και μέσα στην απειλή του καύματος του ηλίου της ερήμου του σκέπαζε σαν μια στήλη νεφέλης. Εμφανιζόταν ο Θεός σαν στήλη νεφέλης κατά την ημέρα και σαν στήλη πυρός κατά τη νύχτα. Και έτσι επορεύοντο. Και εμείς λοιπόν πορευόμαστε. Και εμείς χρειαζόμαστε μια στήλη πυρός. Χρειαζόμαστε και μια στήλη νεφέλης. Ένα πράγμα που να μας φωτίζει και ένα στοιχείο το οποίο να μας ασφαλίζει, να μας δροσίζει. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια μικρή παύση και να πω τι θα μπορούσε αυτό να είναι. Είναι δύο στοιχεία. Το ένα είναι η νηστεία και το άλλο είναι η προσευχή. Η νηστεία, η ειδική νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτή μας προστατεύει από τις εκτροπές του κοινωνικού καύματος. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η προσευχή. Η προσευχή, η ειδική προσευχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Υπάρχουν προσευχές που λέγονται μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τέτοια είναι η προσευχή του Οσίου Εφραίμ. Τι ωραία προσευχή. Θα μπορούσε κανείς να κάνει μια ολόκληρη σειρά ομιλιών και να αναλύει τον πλούτο που βρίσκεται θησαυρισμένος μέσα στις ωραίες λέξεις που την συναπαρτίζουν. Αυτή την προσευχή, Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου. Είναι μια προσευχή, η οποία δεν είναι η δική μας προσευχή. Είναι η προσευχή της Εκκλησίας, όπως και μια νηστεία, που δεν είναι μόνο η δική μας νηστεία, είναι η νηστεία της Εκκλησίας. Η δική μας προσευχή και η δική μας νηστεία μπορεί να είναι και λίγο κατόρθωμα και κάπως να ξεγελαστούμε και να νομίσουμε ότι κάποιοι είμαστε. Αλλά να εντάξουμε την προσευχή μας και τον αγώνα της και την νηστεία μας και τον δικό της αγώνα κάτω από την προσευχή που όλοι ως Εκκλησία κάνουμε και τον αγώνα της νηστείας που όλοι πάλι ως Εκκλησία φέρνουμε εις πέρας. Τότε με την ταπείνωση που φέρνει αυτός ο αγώνας της εγκρατείας και με τον φωτισμό που δίνει η χάρη της προσευχής της Εκκλησίας μας μπορούμε να προσχωρούμε με προστατευμένη από τον καύσωνα της ερήμου και φωτισμένη μέσα στο σκοτάδι της κατά τη νύχτα της πορείας μας. Ο λαός όμως ήταν δύσκολος, ο Ισραηλιτικός λαός, και παρά το γεγονός ότι ο Θεός τους έκανε σημεία, ότι τους έδινε τον άνθρωπο, τον οδηγό, τον Μωυσή, παρά το ότι πέρασαν από την εμπειρία της θεϊκής παρουσίας με αυτά που προανέφερα, με τον διχασμό της ερυθράς θαλάσσης και την διέλευσή τους μέσα από αυτήν, άρχισαν να παραπονιούνται. Τα περιγράφει τόσο ωραία ο Μωυσής στην Έξοδο, να γκρινιάζουν. Είχαν, τους έφταιγε ο Θεός. Τι ήθελες και μας έφερες σε αυτή την πορεία? Γιατί μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια? Καλά ήμασταν στη δουλεία της Αιγύπτου. Άρχισαν να πεινούν, να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν να φάνε. Αλλά είπαμε ότι η ηγέτης του λαού δεν ήταν ο Μωυσής. Ο πραγματικός ηγέτης ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και στη δική μας την πορεία ο πραγματικός ηγέτης είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός δείχνει την πορεία. Αυτός στηρίζει. Αυτός φωτίζει και τον δικό μας Μωυσή, την Εκκλησία μας, τον πνευματικό μας. Και επείνασαν, λέει, και θέλησαν κάτι να φάνε. Και ο Θεός τους είπε, δεν σας είπα ότι εγώ είμαι ο Ον, αυτός που υπάρχει. Δεν υπάρχω για να με πιστεύετε θεωρητικά. Υπάρχω για να παρακολουθώ τη ζωή σας. Για να παρεβαίνω σε αυτήν. Για να είμαι δίπλα στο, να είμαι στο πλευρό σας. Να μπορώ να είμαι μαζί σας. Παρόν, όχι απόν. Πεινάτε, θα σας δώσω να φάτε. Και όπως θα θυμάστε, όσοι έχετε επαφή με την Παλαιά Διαθήκη, είτε από το σχολείο, είτε από την δική σας προσωπική προσπάθεια, δίνει ο Θεός δύο ειδών τροφές. Τα ορτίκια, ένας μήνος πουλιών και την άλλη μέρα όταν σήκωσαν κάτι σαν πάχνη άσπρο που ήταν το μάνα. Θα κάνω μια αναλογία. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της πορείας, για να πω ποια θα μπορούσε να είναι τα ορτίκια που θα αποτελούσαν την στέρεα τροφή της δικής μας πορείας στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και θα αναφέρω πέντε πράγματα
από τη λειτουργική μας και λατρευτική ζωή. 5 στοιχεία που αποτελούν ιδιώματα αυτής της περίοδου. 5 ακολουθίες οι οποίες δεν υπάρχουν σε καμία άλλη περίοδο, κάνοντας αρχή από το μέγα απόδειπνο. Το μέγα απόδειπνο ψάλλεται κατ' εξαίρεση μόνο στις αγρυπνίες των Χριστουγέννων και των Φώτων, αν δεν κάνω λάθος, αλλά κατ' εξοχήν ψάλλεται στην περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αν μπορώ να πω, είναι το πρώτο ορτίκι. Είναι αυτή ένα βίωμα που γεννά μέσα. Θα πάρω από τα πολλά ένα στοιχείο. Ότι με θυμώνω Θεός. Και ότι Κύριε το δυνάμεων με θυμών γεννού. Έλα μαζί μας, ότι είσαι μαζί μας. Ξεκινούμε λοιπόν και πορευόμαστε με το εσωτερικό βίωμα της θεϊκής παρουσίας. Ότι είμαστε συγγενείς του Θεού, ότι ο Θεός είναι δίπλα μας, ότι δεν είναι ξένος, ότι δεν είναι άγνωστος, αλλά είναι πατέρας μας. Και μάλιστα πατέρας που ενδιαφέρεται για μας και είναι μαζί μας. Κάθε φορά λοιπόν που θα ψάλουμε στο απόδειπνο το ότι με θυμώνω ο Θεός, ότι δεν φοβούμαστε τίποτε, δεν μας εμποδίζει τίποτε, δεν μας γκρεμίζει τη διάθεση κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να μας στεναχωρέσει. Και τούτο γιατί, διότι είναι με θυμών ο Θεός. Και να το κάνουμε και προσευχή με το Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού. Έλα μαζί μας, μείνε μαζί μας, ζήσε μαζί μας. Το πρώτο βίωμα είναι το βίωμα του ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Δεύτερη ακολουθία χαρακτηριστική είναι η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Την περίοδο αυτήν η Εκκλησία μας δεν κάνει καθημερινές λειτουργίες. Και έτσι, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που γίνεται το μικρό διάλειμμα του αγώνα της Τεσσαρακοστής, έχουμε τις Τετάρτες και τις Παρασκευές ή αν πέσει κάποια γιορτή ενδιάμεσα, την Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων. Και αυτή η λειτουργία έχει τόσα όμορφα στοιχεία. Ένα εγώ θα πάω για να προσδιορίσει ένα ακόμη στοιχείο του προσωπικού μας βιώματος. Λέει το τροπάριο «Πίστη και πόθο προσέρθομεν». Ότι έχει ένα χαρακτηριστικό αυτή η λειτουργία. Είναι εσπερινή λειτουργία. Βρίσκεται δηλαδή στο τέλος της μέρας. Όλη την ημέρα εμείς είμαστε νήστις. Δηλαδή δεν έχουμε φάει τίποτε. Δεν έχουμε πιει τίποτε. Και ζούμε, όχι δεν ξυπνάμε όπως συνήθως κάνουμε και μετά πάμε κατευθείαν στην εκκλησία, αλλά ζούμε όλη τη μέρα με αυτόν τον πόθο, με αυτή την προετοιμασία, με αυτόν τον προσανατολισμό, με αυτή την εσωτερική λαχτάρα, να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος της μέρας, να πάρουμε μέσα μας τον Χριστό. Πίστη και πόθο προσέρθομεν. Το δεύτερο λοιπόν είναι το βίωμα του εσωτερικού πνευματικού πόθου. Άνθρωπος που είναι ουδέτερος εσωτερικά, ούτε πολύ αμαρτωλός, ούτε και τόσο ενθουσιώδης, δεν μπορεί να πορευτεί κατά πνεύμα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτό που ζητά από μας ο Θεός είναι να αυξήσουμε λίγο τους εσωτερικούς μας πόθους. Να ξέρουμε τι σημαίνει λαχτάρα. Αυτό είναι στοιχείο ζωής. Δίψα, αυτές τις λέξεις όπως σας τις λέω, να ξέρουμε τι θα πει να ποθεί κανείς τον Θεό, τον Χριστό, να τον πάρει μέσα του. Σε αυτό μας βοηθεί η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων ως εσπερινή λειτουργία που δίνει χρόνο, διάρκεια, προοπτική σε αυτή την εσωτερική μας επιθυμία. Μια τρίτη ακολουθία που και αυτή για να αντίστοιχα βιώματα μέσα μας είναι η χαιρετισμή της Θεοτόκου που θέλει να μας πει ότι στην πορεία μας αυτή, στον αγώνα μας αυτό μέσα στο στάδιο των αρετών, είναι παρούσα και η Παναγία. Δεν είναι μόνο κολλημένη στους στίχους και στις εικόνες. Δεν βρίσκεται μόνο μέσα στα χέρε που τις λέμε, αλλά είναι παρούσα. Και μπορούμε να ζούμε την παρουσία της, την ευλογία της, να κάνουμε την προσευχή της προς αυτήν. Τέταρτη ακολουθία είναι η ακολουθία των κατανυκτικών εσπερινών. Υπάρχει αυτή η λέξη κατάνοιξη. Μια λέξη κατεξοχήν ορθόδοξη, ριζωμένη στο βίωμα και την παράδοση της Εκκλησίας μας, που τόσο όμορφα βγαίνει από τη λέξη κατανήσω, κατατρυπώ, ότι η ψυχή μας είναι τρυπημένη, είναι γεμάτη από έναν ιερό πόνο, αυτόν ο οποίος συνδέεται και με τον ιερό πόθο. Είναι ταπεινωμένη, δεν είναι πεπαρησιασμένη,
Δεν έχει ένα θράσος της σχέσης της με τον Θεό, αλλά έχει την ταπείνωση που γεννάει η ανεπάρκειά της, η μικρότητά μας, ο απόϊχος της πτώσεως. Και ένα πέμπτο, μια πέμπτη ακολουθία, είναι η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος, την πέμπτη εβδομάδα των νηστειών. Μια ακολουθία που είναι προσανατολισμένη στην ταπείνωση όχι των εμφανώς αμαρτωλών, αλλά στην μετάνοια και την ταπείνωση όλων των πιστών, άσχετα με το τι πράξεις έχουν κάνει στη ζωή τους. Συνήθως εμείς καταλαβαίνουμε την μετάνοια για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει με μεγάλες εκτροπές. Αυτό μας είναι το αυτονόητο. Την ημέρα όμως εκείνη, η Εκκλησία μας παρουσιάζει μια μετάνοια που είναι μετάνοια διατυπωμένη από χίλια Αγίων και που δεν την καταλαβαίνουμε συχνά και λέμε μέσα μας, μα τι αμαρτίες έχει κάνει αυτός. Είναι η αμαρτία η πτώση μας. Αμαρτία είναι ο εαυτός μας. Αμαρτίες είναι οι εσωτερικές κινήσεις μας, οι επιθυμίες μας, οι βουλητικές κινήσεις, η δυσκολία μας στη σχέση με τον Θεό. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας δίνει άλλη μια αφορμή να θρέψουμε την ψυχή μας με αυτήν την ακολουθία. Έτσι λοιπόν αυτές οι πέντε ακολουθίες όπως τις ανέφερα γεννούν μέσα μας το βίωμα του ότι ο Θεός είναι μαζί μας η πρώτη, το βίωμα του ότι τον Θεό τον επιθυμούμε η δεύτερη, η προηγιασμένη, την αίσθηση ότι η Παναγία μας συντροφεύει σε αυτή την πορεία μας, την κατάνοιξη και τη συντριβή του εσωτερικού θράσους που ο καθένας μας από τον εγωισμό του έχει και την γέννηση σιγά σιγά της διαθέσεως της ταπεινώσεως. Και τέλος αυτό το φρόνημα της μετανοίας που είναι ανεξάρτητο από τις πράξεις μας. Αμαρτωλός δεν είναι αυτός που κάτι κάνει, αλλά αμαρτωλός είναι αυτός που κάπως είναι και εμείς κάπως είμαστε και κάποιοι είμαστε. Ανέφερα προηγουμένως ότι οι Εβραίοι, εκτός από τα ορτίκια, από τα οποία πήρα αφορμή να πω τα προηγούμενα, είχαν και το μάνα. Και αυτό το μάνα, όπως μας λένε οι πατέρες μας, το ουράνιον μάνα, είναι η Θεία Κοινωνία. Μέσα σε αυτή την περίοδο παίρνει ο καθένας μας αυτήν την τροφή, την πνευματική, που είναι το μάνα για να μπορέσει να πορευτεί στην έρημο, την Θεία Κοινωνία. Και αυτό καλούμαστε ο κάθε ένας μας να το περιποιηθεί κάπως, να το φροντίσει σε συνεργασία με τον πνευματικό του, να δει πώς θα μεταλαμβάνει, κάθε πότε θα μεταλαμβάνει, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια προετοιμασία. Η ψυχή μας είναι ευαίσθητη, είναι σαν το κρύσταλλο, δεν αντέχει μια στο φούρνο, μια στην κατάψυξη, θα σπάσει, θα ραγίσει. Χρειάζεται τους χρόνους της, χρειάζεται τους τρόπους της, έχει την διάλεκτό της. Άλλος πιο συχνά θα μεταλάβει, άλλος πιο αραιά, άλλος με διαφορετική προετοιμασία. Πάντως όλοι καλούμεθα κάπως να βρούμε τον τρόπο της μετοχής μας, της τροφής μας με αυτό το ουράνιο μάνα που θα μας κρατήσει στη ζωή και στην αντοχή για να μπορέσουμε να φτάσουμε σιγά σιγά στον προορισμό μας. Στην πορεία των Εβραίων μέσα στην έρημο μας αναφέρει ο Μωυσής, σας κούρασα λιγάκι αλλά σιγά σιγά νομίζω θα τελειώνω, μας λέει ο Μωυσής ότι δίψασαν μετά, φάγαν αλλά έπρεπε και κάτι να πιούν. Και τότε απευθύνθηκαν σε αυτόν, πήρε το ραβδί του, του είπε ο Θεός, το ραβδί με το οποίο χτύπησε στην ερυθρά θάλασσα, τον βλέπεις αυτόν τον βράχο, θα χτυπήσεις αυτόν τον βράχο και θα βγάλει νερό. Και έγινε αυτό. Αυτό το νερό στη δική μας την πορεία είναι ο Λόγος του Θεού. Στα μοναστήρια ο Λόγος του Θεού μπαίνει όλο και περισσότερο στην περίοδο αυτήν. Ενώ στο σύνολο των εβδομαδιαίων ακολουθιών αναγινώσκεται μια φορά το ψαλτήρι, στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής διαβάζουν δύο φορές το ψαλτήρι. Μπαίνουν διπλές αναγνώσεις. Διαβάζουμε την Κλίμακα, διαβάζουμε από το Λαυσαϊκό, διαβάζουμε από τον Όσιο Εφραίμ. Έχει αρκετά αναγνώσματα. Είναι πιο μακρές οι ακολουθίες. Εμείς δεν ζούμε σε μοναστήρι. Ζούμε στον κόσμο. Μας καλεί η Εκκλησία μας
να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στη μελέτη μας για να ξεδιψάσει από το νερό αυτό η ψυχή μας. Κάτι να διαβάσουμε, πάλι με τη συμβουλή του πνευματικού μας. Το δικό του το ραβδί μπορεί να μας δείξει το δικό μας δρόμο. Υπάρχουν τόσα βιβλία, υπάρχουν τόσα κείμενα. Οι μέρες μας είναι πλούσιες, μάλλον υπερβολικές στις δόσεις του πνευματικού ύδατος που μπορούμε να απορροφήσουμε. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στη δική μας μελέτη του Λόγου του Θεού να ξεδιψάσει ο εσωτερικός μας κόσμος, να μπορέσει κάπως να καταλάβει από την εμπειρία άλλων ανθρώπων, άλλων Αγίων, πώς ο Θεός αυτούς μίλησε, έτσι να έρθει και μέσα στη δική μας την ψυχή, πολλό δε μάλλον από την μελέτη του δικού του Λόγου της Θείας, της Αγίας δηλαδή Γραφής. Προχώρησαν λοιπόν ως λαός, είχανε το Μωυσή τους, διέσχισαν την Ερυθρά Θάλασσα, είχανε την εφέλη κατά την ημέρα, αντίκριζαν τη στήλη του πυρός κατά τη νύχτα, ετράφησαν με τα ορτίκια και το ουράνιο μάνα, ξεδίψασαν με το νερό που βγήκε από την πέτρα, αλλά άρχισαν μετά να έχουν και άλλα εμπόδια. Δεν ήταν μόνο τα εμπόδια των συνθήκων, άρχισαν να εμφανίζονται και οι εχθροί. Και οι εχθροί ήταν οι οπαδοί του Αμαλίκ, οι Αμαλικίτες. Και έτσι άρχισε ο πόλεμος πλέον με εξωτερικούς εχθρούς. Και η δική μας πορεία έχει εξωτερικούς εχθρούς. Υπάρχει διάβολος, όπως υπάρχει Θεός. Υπάρχουν όργανα του διαβόλου, όπως υπάρχουν άνθρωποι του Θεού. Υπάρχει δύναμη και ενέργεια του πονηρού, όπως υπάρχει η χάρις του Θεού. Υπάρχουν πράξεις και τελετουργίες που βγάζουν δύναμη εχθρική προς τη δική μας πνευματική πορεία, όπως υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που μας βοηθούν να αντιστεκόμαστε σε αυτήν την ενέργεια του διαβόλου. Μέσα σε αυτήν την πορεία μας η Εκκλησία πάλι μας ενισχύει. Μπορεί να υπάρχουν αιρέσεις, πλάνες, δυσκολίες τέτοιου τύπου από ανθρώπους, από τον διάβολο τον ίδιο, μέσα μας να βάλει την πλάνη, να κλονίσει το ηθικό μας. Υπάρχει η ενίσχυση που δίνει η Εκκλησία μας και την δίνει με τις 5 Κυριακές των νηστειών. Την πρώτη Κυριακή έχουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιορτάζουμε τον θρίαμβο της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων. Είναι μια μέρα που πανηγυρίζουμε την παράδοση της Ορθοδόξου πίστεως. Χαιρόμαστε κι εμείς που γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, αλλά και άλλοι που είχαν την ευλογημένη ευκαιρία να γίνουν Ορθόδοξοι, αυτόν τον μεγάλο θησαυρό του μυστηρίου της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου πίστεως που 2000 χρόνια ξεδιψά τον κάθε ένα μας. Αυτή λοιπόν την Κυριακή ζούμε την δύναμη που δίνει η πίστη η Ορθόδοξη. Στις μέρες μας αυτή η πίστη έχει δυσκολίες. Υπάρχει μια εκλογήκευση της πίστεως. Υπάρχει μια εκνομήκευση της χάριτος. Και υπάρχει και μια εκοσμήκευση της ζωής. Περισσότερο δηλαδή λειτουργούμε στον ορθολογισμό μας, περισσότερο σε μια κοσμικότητα, και όλο ό,τι έχουμε να κάνουμε προς τον Θεό εξαντλείται στην τήρηση κάποιων τυπικών διατάξεων. Έτσι τα τρία στοιχεία που θα μπορούσαν να μας αναστήσουν σε πνευματική ζωή, που είναι η πίστη, η χάρη και η πνευματική ζωή, αυτά τα τρία στοιχεία κάπως τα αποδυναμώνουμε. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας ανανεώνουμε ένα πνευματικό συμβόλαιο, ο κάθε ένας μας. Και λέμε αυτή η πίστη την οικουμένη στήριξε. Αυτή η πίστη μπορεί και τη δική μας τη ζωή να στηρίξει. Λένε κάποιοι, και εδώ θα το πω γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο του φρονήματός μας, ότι όχι ορθοδοξία, ορθοπραξία. Εγώ θα πω ότι το αισθάνομαι λίγο λάθος, λίγο ανεπαρκές. Όχι ότι δεν έχει την αξία της η πράξη, αλλά δεν θα μας σώσουν οι πράξεις μας. Θα μας σώσει το αληθινό φρόνημά μας. Όσες πράξεις και αν κάνουμε, όσα έργα και αν παρουσιάσουμε, είμαστε πολύ λίγοι, πολύ μικροί.
Και αυτό το οποίο θα μας πλανέψει είναι να πιστέψουμε ότι οι πράξεις και τα έργα μας είναι αυτά που μας σώζουν. Η χάρις του Θεού μας σώζει. Αν ήταν έτσι, τότε θα ήμασταν καλοί άνθρωποι, θα είχαμε κάποιες αρετές και θα είχαμε κάθε δικαίωμα να καυχόμεθα γι' αυτές. Τις αρετές τις εργαζόμαστε, τον αγώνα τον πνευματικό τον κάνουμε όχι για να κατακτήσουμε, αλλά για να ταπεινωθούμε, για να εκφράσουμε το φιλότιμό μας στην πλούσια ευλογία του Θεού. Η σωτηρία μας θα έρθει, αγαπητοί μου αδελφοί, από την χάρη τη δική Του, η οποία και αυτή έρχεται στην ψυχή μας όταν υπάρχει η ταπείνωση. Και η ταπείνωση καλλιεργείται όταν έχουμε το ορθό φρόνημα, το ορθόδοξο ήθος, την ορθόδοξη πίστη. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας αυτό έμεσα ομολογούμε. Την επομένη Κυριακή κάτι άλλο κάνουμε. Είναι στοιχεία για τα οποία η Εκκλησία έδωσε αγώνες, μεγάλους αγώνες. Τιμούμε έναν μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Έναν Άγιο ο οποίος μεταξύ των πολλών που είπε, είπε και δύο βασικά πράγματα. Ότι τελικά ο Θεός, και θα το εξηγήσω αυτό με δύο λέξεις, είναι αμέθεκτος κατά την ουσία Του και είναι μεθεκτός κατά τις άκτιστες ενέργειές Του. Δηλαδή η ουσία Του μας είναι απρόσιτη. Όχι ότι δεν έχουμε σήμερα τις ικανότητες και κάποτε θα τις έχουμε, αλλά η ίδια η φύση του Θεού είναι τέτοια ώστε να κρατάει την ουσία Του αμέθεκτη. Αλλά μπορούμε να μετέχουμε στις ενέργειές Του, θέλοντας να μας πει ότι όσο και αν προσπαθήσουμε με το μυαλό μας, όχι, ο Θεός θα μας είναι απροσπέλαστος. Στο κέντρο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αντικρίζουμε τον Τίμιο Σταυρό. Αυτόν μας προβάλλει η Εκκλησία να προσκυνήσουμε, την δύναμη αυτού να αποκτήσουμε και με το όνομα και το σημείο του Σταυρού να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον αγώνα τον οποίο ο κάθε ένας μας κάνει εναντίον του νοητού αμαλίκ, δηλαδή του διαβόλου. Έχει και άλλες δύο Κυριακές που σύντομα θα τις αντιπαρέλθω. Είναι η Κυριακή που μας θυμίζει η Εκκλησία μας ότι είμαστε περισσότερο ουράνιοι στον προορισμό μας παρά επίγειοι στην πορεία μας και καλούμαστε να ανεβούμε αυτή την κλίμακα των αρετών για να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε τη χάρη και τα δώρα της. Την κλίμακα όπως την περιγράφει στο βιβλίο του Άγιος Ιωάννης. Ο ηγούμενος της Μονής του Σινά. Και την άλλη Κυριακή μας δίνει την ελπίδα. Την ελπίδα ότι η σωτηρία δεν είναι μόνο για τους καλούς. Δεν είναι μόνο για τους σωστούς. Είναι πολύ στενό το στόμιο των σωστών και των καλών και των μόνων ηθικών για να μπορέσουν να σωθούν. Αλλά η σωτηρία είναι των μετανοημένων. Και εδώ μας μιλάει τώρα για την μετάνοια αυτών για τους οποίους ίσως κανένας από εμάς δεν θα ήλπιζε ποτέ ότι ήταν δυνατόν να μετανοήσουν. Παρουσιάζει μια γυναίκα η οποία έζησε χρόνια ολόκληρα μέσα σε ακόλαστο βίο την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Μια γυναίκα η οποία πραγματικά μολύνθηκε από την γεύση που έχει ο πικρός καρπός της απομάκρυσης από τον Θεό. Αλλά δεν χάθηκε για αυτήν η ελπίδα. Μια γυναίκα η οποία μπόρεσε τελικά να κάνει το βήμα της μετανοίας. Να ζήσει την ανάγκη του Θεού. Όλα τα προηγούμενα που είπαμε, που αμφιβάλλω αν κάποιοι από εμάς τα ζούμε στο σύνολό τους. Ασφαλώς, λίγο ως πολύ ο καθένας μας κάπως μετέχει αυτόν. Και έρχεται αυτή η γυναίκα και ζει μια τέτοια ζωή που με μία μόνο Θεία Κοινωνία μπόρεσε να κλέψει τους θησαυρούς του Παραδείσου. Αυτήν μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας για να μας δώσει και αυτό το βίωμα. Το πρώτο είναι το βίωμα της χαράς για την αληθινή και μοναδική πίστη της Εκκλησίας μας. Το δεύτερο είναι η αίσθηση ότι ο Θεός, όπως είπα προηγουμένως, είναι απόμακρος για να μπορούμε να Τον συλλάβουμε με το μυαλό, αλλά είναι Πατέρας για να μπορέσει να Τον αγκαλιάσει η καρδιά μας. Το τρίτο, ότι με το σημείο του Σταυρού μπορούμε να κάνουμε τη νίκη μας κατά του διαβόλου πραγματικότητα. Το τέταρτο, ότι είμαστε περισσότερο ουράνιοι. Η θέση μας είναι στην κορυφή της κλίμακος παρά στην βάση. Και το τέταρτο, ότι η ελπίδα της σωτηρίας υπάρχει για τον καθένα μας. Δεν υπάρχουν αμαρτωλοί περισσότερο και λιγότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που μετανιώνουν και μπαίνουν κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού. Και φτάσανε σιγά σιγά οι Ισραηλίτες προς το τέλος της πορείας τους και πρέπει και εμείς, νομίζω σεβασμιότατε, να φτάσουμε στο τέλος.
Φτάσαν στο Σινά, στο όρο Σινά, όπου μας διαβάζει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα τα σχετικά αναγνώσματα της παραδόσεως των 10 εντολών στον Μωυσή. Το όρο Σινά, λέει, εκαπνίζεται όλων δια το καταβεβικένε των Θεών. Αυτό το όρο Σινά, ας μου επιτρεπεί να πω στην αναλογία που διακινδύνευσε προηγουμένως, να πω ότι είναι η ευλογημένη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι αυτό για το οποίο ζούμε. Αυτό το οποίο διαρκώς έχουμε μπροστά μας, που τόσο όμορφα τα έχει η Εκκλησία μας και στο εξωτερικό τους μέρος. Είναι η εβδομάδα με τις ακολουθίες, τις πολλές που όλοι πηγαίνουμε. Είναι η εβδομάδα με τον Επιτάφιο, με τα 12 Ευαγγέλια, που τόσο όλοι αγαπούμε, που όμως λίγο μας κουράζει και μετά χάνουμε το μέλι και το γάλα και όλη την ευλογία του Θεού της Αναστάσεως. Είναι η μεγάλη εβδομάδα όπου ο Θεός κατεβαίνει στο ψηλότερο σημείο της καρδιάς μας. Μας παίρνει η Εκκλησία και μας ανεβάζει ψηλά. Εδώ θα πω, αντί για τις 10 εντολές, ότι μας δίνει 5 πνευματικές ευκαιρίες και 5 πνευματικά παραδείγματα. 5 πνευματικές δυνατότητες που απλώς θα αναφέρω και 5 πνευματικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι να ξεκινήσουμε με ενθουσιασμό. Είναι ο ενθουσιασμός και τα οσανά της Κυριακής των Βαΐων, όπου ο κάθε ένας μας θα βάλει τα ημάτια της δικής του ζωής κάτω από το πέρασμα του Κυρίου. Θα υποτάξει τη ζωή του στο πέρασμα του Κυρίου και θα πάρει τα βαΐα των δικών του πνευματικών αποφάσεων και υποσχέσεων για να τον υποδεχθεί στην είσοδο στα Ιεροσόλυμα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ξεκινούμε με ενθουσιασμό τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το δεύτερο και το τρίτο που μας ζητάει είναι την πρώτη ημέρα, την Μεγάλη Δευτέρα, είναι την καθαρότητα του Παγκάλου Ιωσήφ 1 και την πολυκαρπία που παίρνουμε σαν παράδειγμα ανάγκης να την καλλιεργήσουμε από την άκαρπο σική. Μας ζητάει ο Θεός καρπούς, όχι λόγια. Μας ζητάει αποτελέσματα, συνέπεια βίου, όχι θεωρίες, πράξη. Πίστη και πράξη. Μια πίστη που θα δένεται με την πράξη. Όχι μια πράξη που θα είναι στήρα, αλλά που θα αποτελεί καρπό αυτής της ακρεφνούς και καθαρής πίστεως. Και την επόμενη μέρα μας παρουσιάζει δύο παραβολές. Η μία είναι η παραβολή των 10 παρθένων και η άλλη είναι η παραβολή των ταλάντων. Ζητάει από μας ο Θεός την εγρήγορση, να είμαστε ξύπνοι και ζητάει να αξιοποιούμε τα τάλαντα που Αυτός μας έδωσε. Σ' άλλον έδωσε περισσότερο, σ' άλλον λιγότερα, από όλους όμως ζητά την αύξηση. Έτσι λοιπόν μας δίνει τον δρόμο του ενθουσιασμού την Κυριακή των Βαΐων, την επιθυμία των καρπών και της καθαρότητος του βίου τη Μεγάλη Δευτέρα, την εγρήγορση, την ανάγκη της εγρήγορσης και της αξιοποίησης των ταλάντων τη Μεγάλη Τρίτη. Και μετά αρχίζουν τα 5 παραδείγματα που θα πάρω, 5 ανθρώπων που θα μπορούσαν πάρα πολύ καλά να αποτελούν υποδείγματα ζωής για μας. Την Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Τετάρτη, μας παρουσιάζει μια γυναίκα πόρνη. Εάν εκείνη τη μέρα έπεφτε του Αγίου Γεωργίου, γίνεται μετάθεση της εορτής, όπως και του Αποστόλου Μάρκου, σαν να μην χωράει κανένας μέσα στο ιερό της Μεγάλης Εβδομάδος. Κάθε χρόνο όμως, στον άμβονα της Μεγάλης Τρίτης το βράδυ και της Μεγάλης Τετάρτης, η Εκκλησία ανεβάζει μια πόρνη γυναίκα. Μια γυναίκα κοινά αμαρτωλή, εγνωσμένων αδυναμιών, η οποία όμως είχε καταφέρει να βρει τον τρόπο, την πρωτοτυπία, τον δικό της δρόμο της μετανοίας. Και εμείς καλούμεθα να βρούμε τον δικό μας δρόμο της μετανοίας, όχι να μιμηθούμε, να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα της μετάνοιας στην ψυχή μας. Δεύτερο παράδειγμα, έρχεται ο Απόστολος Πέτρος. Ένας Απόστολος γνωστός για την αγάπη του, αλλά και για την λάθος αυτοπεποίθησή του. Αρνείται, αλλά αυτό δεν μας πειράζει πολύ, σαν να μην είναι τόσο σημαντικό. Αυτό που προβάλλει η Εκκλησία είναι ότι μετανοεί. Εξέρχεται έξω και κλαίει πικρός. Και εμείς καλούμεθα να εξέλθουμε έξω από το κλουβί του εγωισμού μας, αυτού που είμαστε, και να κλάψουμε κι εμείς πικρός για τις δικές μας αρνήσεις, για τις δικές μας απομακρύνσεις από τον Θεό. Τρίτο παράδειγμα, ο Κυρηναίος. Αυτός ο οποίος
σήκωσε, τον αγκάρευσαν για να σηκώσει τον σταυρό του Κυρίου. Συνήθως εμείς τον έχουμε σαν παράδειγμα για να σηκώνουμε τους δικούς μας σταυρούς. Όχι. Η ζωή μας καλείται να είναι ζωή Κυριναίου, να σηκώσει τον σταυρό του Χριστού σε αυτή τη ζωή, τον δικό του διωγμό, την δική του περιφρόνηση, μια δική μας ίσως ομολογία ζωής. Και ακολουθούν τα δύο παραδείγματα, πάλι δύο ανθρώπων από τους οποίους κανείς δεν θα περίμενε τίποτε, του εκατοντάρχου και του ληστού. Η ομολογία τότε που κανείς δεν μπορούσε να ομολογήσει και οι μαθητές είχαν απομακρυνθεί και η αίτηση της σωτηρίας από τον ληστή, τον έξυπνο ληστή, ο οποίος όπως λένε τα τροπάρια ήταν τόσο έξυπνος και τόσο επιτίδιος στις ληστείες, ώστε εσύλησε ακόμη και τον παράδεισο. Να παραδείγματα που μας δίνει η Εκκλησία μας. Αφορμές αρετών, στοιχεία για να καλλιεργηθούμε, για να ανεβούμε κι εμείς σε αυτό το όρος, το Σινά, στο τέρμα της πορείας μας από την έρημο της Αιγύπτου και να φτάσουμε τέλος στον γνώφο. Δηλαδή, να μην νομίσουμε ότι κάτι καταφέραμε, να μην ξεγελαστούμε από τους δίθεν αγώνες μας, από το ότι χάσαμε 5 κιλά από την νηστεία, από το ότι μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε κάπως περισσότερες ακολουθίες, από το ότι ίσως πείσαμε τα παιδιά μας να έρθουν στην Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά είναι πολύ λίγα. Πολύ λίγα για να ζήσει κανείς την ευλογία και πολύ λάθος ίσως για να ζήσει κανείς την ευλογία αυτής της πορείας στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά ο Θεός φαίνεται μέσα στο γνώφο. Γνώφο σημαίνει σκοτεινό σύννεφο κατά κάποιο τρόπο. Μάλλον φωτεινό σκοτάδι, αν μπορώ να πω. Μπήκε μέσα σε αυτό το χώρο ο Μωυσής που δεν έβλεπε σχεδόν τίποτε. Αντιλαμβανόταν όμως την παρουσία του Θεού και εκεί βρέθηκε να κρατάει στα χέρια του τις πλάκες του νόμου και των 10 εντολών. Έτσι φτάνουμε κι εμείς στο τέρμα αυτής της περίοδου μέσα από την ταπείνωση της αγνωσίας μας, από την ταπείνωση της ανεπάρκειάς μας, αλλά από την ειλικρίνεια των πόθων, των στόχων, των αγώνων και των επιδιώξεών μας, φτάνουμε να ζήσουμε κι εμείς την ευλογία της Μεγάλης Παρασκευής και την προσδοκία της Αναστάσεως. Τότε καταλαβαίνουμε ότι η Μεγάλη Πέμπτη δεν είναι τα 12 Ευαγγέλια, ούτε η Μεγάλη Παρασκευή είναι τα λουλούδια, αλλά είναι αυτό το μυστήριο του Θεού το δυσπρόσιτο, που δεν το καταλαβαίνουμε όπως προανέφερα με το μυαλό μας, αλλά που μπορεί να το δεχθεί σαν αποκάλυψη χαράς και θεϊκής παρουσίας η καρδιά μας. Τότε μπορούμε να φτάσουμε και στο Μέγα Σάββατο και να πούμε κι εμείς «Ανάστα ο Θεός», καθώς είμαστε στην Ιεροσολύμ, όπου ρέει το μέλι και το γάλα, στο τέλος αυτού του αγώνα και αυτού του προορισμού μας, να φτάσουμε να πούμε κι εμείς το «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη», ότι είδαμε τελικά την Ανάσταση του Χριστού και γίναμε και εμείς μάρτυρες και προσκυνούμε αναστάντα τον Κύριο. Τότε το Πάσχα μας δεν είναι το Πάσχα το φετινό, αλλά είναι η μετοχή στο αιώνιο Πάσχα. Δεν είναι το Πάσχα των εξωτερικών εορτασμών με αυγά και με λαμπάδες, αλλά είναι το μυστικό Πάσχα. Δεν είναι το Πάσχα το οποίο κάποτε τελειώνει και μετά αρχίζουμε ξανά το καλοκαίρι, αλλά είναι το ανέσπερο Πάσχα, το οποίο με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου εύχομαι να αξιώσει ο Θεός όλους μας, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, κάπως να το ζήσουμε, ώστε ο καρπός και τον αγώνα μας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή να έχει κάποιο αποτέλεσμα και μία ευλογία. Αμήν. Ευχαριστώ. Μπροστά στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν το θέμα της ομιλίας που ακούσαμε από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριο Νικόλαο. Η ομιλία έγινε στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας.